Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Ιόνιαν, στο μαραθώνιο που ξεκινάει. Σε μια πρωτόγνωρη για τα τηλεοπτικά δεδομένα της περιφέρειας μετάδοση, το Ιόνιαν με εγκυρότητα και αμεσότητα έδωσε το κλίμα και τα αποτελέσματα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών σε τρεις περιφέρειες και 47 δήμους. Με απευθείας ταυτόχρονες συνδέσεις, οι δημοσιογράφοι και η τεχνική του Ιόνιαν μετέφεραν το κλίμα και τον παλμό από κάθε πόλη της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και των Ιωνίων Ίσων. Να πάμε να κάνουμε μια παράλληλη σύνδεση με όλους τους συναδέλφους στον αέρα, να τους δούμε και να τους ξανακαλησπέρισουμε, έτσι. Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Καλησπέρα. Η μαραθώνια εκπομπή ξεκίνησε στις 5.30 το απόγευμα της Κυριακής, λίγο πριν το κλείσιμο της κάλπης, με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου και την Νατάσα Πατρινού να δίνουν εικόνα και πληροφορίες για την εκλογική διαδικασία. Να συνεχίσουμε εμείς τις συνδέσεις μας. Είμαστε ακόμα συνδεδεμένοι με την Καλαμάτα και την Στέβη Κουτσουδάκη. Πάμε και μια βόλτα από τη Σπάρτη, να βάλουμε στην παρέα μας τον Τάκη Κούρο, τον Χρήστο Πετρούλια και τη Σόφη Βαφάκου. Στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, το Ιόνιαν είχε στήσει υπαίθριο στούντιο, από όπου η Νατάσα Τραγουστή συνομιλούσε με εκλεκτούς καλεσμένους, ενώ η Λίνα Μπάστα και ο Γιάννης Πομόνης μετέδαν όλα όσα γινόντουσαν στα εκλογικά κέντρα των υποψηφίων, ενώ το Ιόνιαν μετέδωσε και τις πρώτες αφίξεις αλλά και τις πρώτες δηλώσεις των υποψηφίων της Πάτρας. Καλησπέρα σε όλους σας. Δεν λέω κάτι παραπάνω. Ακούμε κατευθείαν την κυρία Υπουργό. Να θυμίσω ότι τα exit poll δεν είναι τα αποτελέσματα της κάλπης. Περιμένουμε δηλαδή μέχρι 9-9.30 για να έχουμε μία πλήρη εικόνα. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της Πάτρας, όπου βρίσκονται δύο εκλογικά κέντρα. Αρκετός ο κόσμος λοιπόν και εδώ, σκεπτικός, με χαμόγελα και με πολλές ερωτήσεις, πολιτική κουβέντα φυσικά. Η περιφέρεια είχε τη δική της φωνή και τη δική της πληροφόρηση στο Ιόνιαν. Οι τηλεθεατές στη Μεσσηνία, την Αρκαδία, τη Λακωνία, την Ηλία, την Αργολίδα και την Κορινθία μάθαιναν τα αποτελέσματα των εκλογών μέσα από τη συχνότητα του Ιόνιαν. Εδώ πέρα στην πλατεία Αγίου Βασιλείου ζωντανά βρισκόμαστε. Εδώ υπάρχει έντονο το εκλογικό κλίμα. Είναι όλα τα επιτελεία εδώ συγκεντρωμένα σε αυτή την πλατεία, όλα τα εκλογικά κέντρα. Έχει αφήσει έκπληκτους κάποιους εδώ, είμαστε στην κεντρική πλατεία, γιατί όλοι ξέρουμε ότι ήταν μια υποψηφιότητα η οποία ήρθε τελευταία και κατέθεσε το ψηφοδέλτιο, αλλά ενδεχομένως οι πολίτες, οι δημότες Σπάρτης δοκίμασαν. Έτσι ακριβώς, μικρό το αποτέλεσμα, όλα ανατρέψιμα. Βέβαια ο κύριος Στατούλης στη Λακωνία καιρό τώρα έχει ας πούμε την πρωτοκαθεριτρία. Περικλή Βατσούρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι από τον Πύργο. Στο Ιόνιο, οι απευθείας συνδέσεις με το Διοικητήριο και τη Γεωργία Καλαμαρά έδειχναν το στίγμα των εκλογών και στα νησιά. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Τάσο. Είναι μια πολύ μεγάλη βραδιά η απόψινή. Συνεχίζεται όπως μεταδίδετε και εσείς τα αποτελέσματα από τις τρεις ερετές περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου. Οι ενσωματώσεις είναι σε χαμηλά ποσοστά και κάπως έτσι και συμβαίνει και σε εμάς εδώ. Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς, κάρτες με τα αποτελέσματα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών ενημέρωναν τους τηλεθεατές για τα ποσοστά των υποψηφίων και την εικόνα που θα έχουν τα συμβούλια την επόμενη μέρα.